Ο επικεφαλής της μόνιμης ρωσικής αποστολής των ΟΗΕ Δημήτρη Πολιάνσκι, μετά την αμερικανική παραδοχή ότι οι πύραυλοι που χτύπησαν το πολωνικό έδαφος ήταν ουκρανικοί, είπε ότι πρόκειται για απόπειρα ανάφλεξης πολεμικής σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ, δείχνοντας προς την πλευρά του Κιέβου. Υπάρχει μια απόπειρα να προκληθεί άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, η οποία θα έχει επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, έγραψε ο επικεφαλής της ρωσικής αποστολής των ΟΗΕ στο λογαριασμό του στο Telegram. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω των δηλώσεων του Τζο Μπάιντεν αλλά και των διαρροών Αμερικανών αξιωματούχων, δεν βλέπουν ρωσική εμπλοκή πίσω από τα πυραυλικά χτυπήματα στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα και εν συνεχεία παραδέχονται ότι ο πύραυλος ήταν ουκρανικός. Η Πολωνία επιχειρεί να τα μαζέψει και ίδια με τον πρόεδρο της χώρας Αντρέι Ντούντα μιλά για μη ύπαρξη αδειάσεις των αποδείξεων, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σημειώνει ότι ο πύραυλος ήταν ρωσικής κατασκευής. Όπως ήδη έχει πει το ProNewsGR, ο πύραυλος ήταν ρωσικής κατασκευής, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ήταν ρωσικής κατοχής και χρήσης.